Και ανοίγουμε το φάκελο υγεία, λοιπόν, δημόσια υγεία. Ο Χανιώτης στο ατύχημα μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο των Χανίων, το Άγιο Γιώργη, και εκεί κατάφεραν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και άκουσες, δεν χρειάστηκε ούτε επέμβαση. Αν δεν υπήρχε το νοσοκομείο, το δημόσιο, πού θα το πηγαίνανε? Αν δεν υπήρχε το ΕΚΑΒ και δεν ήταν εκπαιδευμένοι άνθρωποι να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, πού θα το πηγαίνανε? Σε μένα είναι το ερώτημα, μάλλον όχι. Ρητορικό είναι το ρητορικό ερώτημα. Είναι το. Εγώ το απευθύνω σε όποιον μπορεί να το ακούσει αυτό. Τι πρόκειται να συμβεί αν τυχόν και καταρρεύσουν τα δημόσια νοσοκομεία? Μανώλης Μενεγάκης, Νίκος Τσικριτζάκης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, της Ένωσης των Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το οποίο είναι στα όρια του ή πιο πέρα από τα όρια του? Το πολύπαθο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το οποίο κινείται αρκετό καιρό στα όρια. Στα όρια, ε. Τώρα όμως έχετε διοίκηση. Έχετε? Έχουμε. Είναι ένα καλό ερώτημα κι αυτό. Ότι στο προηγούμενο διάστημα, να ξεκινήσω από την αρχή της ερώτησης, δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα προβλήματα του νοσοκομείου από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ πέρα πάλι στην εκπομπή, τότε μετά από την μεγαλειώδη πορεία που είχαμε κάνει από το Βενιζέλιο. Τα προβλήματα δεν λυθήκανε. Είχαν υπάρξει κάποιες ανακοινώσεις από τον τότε υπουργό. Τρεις φορές είχε κατέβει, κύριε Μενεγάκη. Ναι, αλλά κύριος Χρυσοχοίδης, ούτε εμείς ούτε εσείς, φαντάζομαι, είδατε τους νοσηλευτές και το υλικό προσωπικό να έρχονται. Οι γιατροί, έχει γίνει η προκήρυξη κάποιων θέσεων, κάποιες από αυτές υπάρχει ένα ενδιαφέρον, σε κάποιες άλλες έχουν, μάλλον θα βγουν άγονες, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα όσον αφορά την προσέλευση ούτε γιατρών, ούτε νοσηλευτών, ούτε κάποιες άλλες ειδικότητες. Τώρα, όσον αφορά για το διοικητή, ναι, πράγματι είναι ένα ωραίο θέμα. Ότι κοιμάστε τη μία μέρα με έναν διοικητή και την επόμενη ημέρα εμφανίζεται κάποιος άλλος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ξαφνικά, χωρίς καμία έτσι, ενημέρωση, όχι σε εμάς, γενικά, ούτε στον ίδιο τον απερχόμενο διοικητή, τον κύριο Φουκαράκη, ο οποίος πριν ούτε 15-20 ημέρες δεν έχει γίνει, έγινε αυτή η αλλαγή από το Υπουργείο. Το οποίο είναι τελείως ξαφνικά, χωρίς να αιτιολογηθεί η απόφαση. Για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει το ρεπορτάζ, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε, και μάλιστα με λίγο άκομψο τρόπο θα λέγαμε, ότι για τους επόμενους 6 μήνες και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού, διορισμού, επιλογής από τον ΑΣΕΠ των διοικητών, διοικητής αναλαμβάνει ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, κ. Χαλκιαδάκης. Ανακοινώθηκε ή μέσω διαρροών, κάπως περίεργα ανακοινώθηκε? Αυτό είπαμε, τον άκομψο, το είπα λίγο πιο chic. Για να μην προδοθούμε. Λοιπόν, θα είναι ο υπερδιοικητής ουσιαστικά, θα διοικεί και το Παγνί και το Βενιζέλιο. Βέβαια, αυτό το έργο εμείς το έχουμε ξαναδεί, δεν το έχουμε ξαναδεί? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η άμεση αντίδρασή μας. Γιατί υπήρχε η προσπάθεια συγχώνευσης το 12. Για 7 χρόνια το νοσοκομείο είχε συρρυκνωθεί και στην ουσία οδηγούταν σε ένα κλείσιμο. Και μετά από πολλούς αγώνες από όλο το προσωπικό, καταφέραμε και υπήρξε ο διαχωρισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υποθεί ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Λένε για μια παράλληλη διοίκηση, που δεν είναι το ίδιο πράγμα με την συγχώνευση. Απλώς υπήρχαν κάτι ανώνυμα δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα που αφήναν υπόνοιες περί συγχωνεύσεως των δύο νοσοκομείων. Αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό για μας. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαστε και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα όταν τα έχουμε βιώσει στο πετσί μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν θέλουμε το νοσοκομείο να κλειστεί, ούτε να μειωθεί η ποιότητα υγείας που προσφέρουμε. Γιατί την προηγούμενη φορά είχε γίνει μια συγχώνευση, μια συρρήκνωση εις βάρος μας και υπέρ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κύριε Τσικριτζάκη, τώρα ανεξαρτήτως προσώπων, ποιος θα είναι υπερδιοικητής, γίνεται ένας άνθρωπος να διοικεί δύο νοσοκομεία τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα και σε προσέλευση στη χώρα? Δηλαδή και ο Σούπερμαν να είναι, μπορεί να διοικεί, παράλληλα, για να το πω πάρα πολύ απλά, μπορεί να διοικεί με ικανότητα και τα δύο νοσοκομεία ταυτόχρονα? Την απάντηση αυτή σας την έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Πατριανάκος σε προηγούμενη εκπομπή. Ακριβώς. Από εδώ, από τη θέση που κάθομαι, με στοιχεία, με αριθμούς, και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο.
Ο κύριος Πατριανάκος, για όποιον δεν παρακολούθησε την εκπομπή, μας είπε εδώ, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ότι είναι το νούμερο 2 και το νούμερο 7, σωστά, στην Πανελληνίως, σε προσέλευση, σε έργο, το Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο, και ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθείς να συνενώσεις τον Ευαγγελισμό του Ιπποκράτειου. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Όπως πολύ ορθά είπατε, δεν είναι το θέμα προσώπου. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει υπερδιοικητής ο οποίος λέγεται Χαλτσιαδάκης, Τσικριτσάκης, Μενεγάκης. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Πολλά από τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας έχουν τη ρίζα τους σε αυτή την εφταετία που υπήρξε η συγχώνευση, διότι η συγχώνευση σημαίνει πολλά πράγματα, σημαίνει μειωμένο μπάτζετ για το Βενζέλιο, σημαίνει λιγότερο προσωπικό, σημαίνει μετακινήσεις προσωπικού και πολλά πράγματα. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να τα ξαναδούμε, διότι γνωρίζουμε την κατάληξη. Σίγουρα, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν βγήκε απόφαση υπερδιοίκησης, μία παράλληλη διοίκηση βγήκε έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Όμως, προσωρινός δηλαδή. Προσωρινός, διεκπεριωτικός ουσιαστικά, έως ότου βγει ο νέος διοικητής του Βενζελίου. Έχουν προκηρυχτεί οι θέσεις διοικητή και υποδιοικητή του Βενζελίου. Όμως, ο τρόπος που έγινε, που τον είπα τάκομψο, εγώ θα τον πω άσχημο, γύρει πολλά ερωτήματα. Όπως. Όπως. Δεν μπορεί να έρχεται το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση και μία ωραία πρωία να βλέπουμε τον κύριο Χαλτσιαδάκη να μας ενημερώνει ότι έμαθε ότι θα είναι παράλληλα και στο νοσοκομείο μας. Όφιλε το Υπουργείο να βάει αν ήθελε τον κύριο Χαλτσιαδάκη, τον κύριο Χαλτσιαδάκη να εξηγήσει ότι αυτό και αυτό είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή επιλέγω αυτή τη μορφή διοίκησης, όχι αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη μορφή διοίκησης για το νοσοκομείο σας, και χωρίς να όλες αυτές τις διαρροές, όλα αυτά τα άθρα που συγχύζουν τον κόσμο, που μπερδεύουν τον κόσμο και που ουσιαστικά δεν ξέρει κανείς τι ισχύει, από ποιος τα γράφει, ποιος τα βγάζει. Εδώ ερχόμαστε, υπάρχουν διαρροές, εδώ ερχόμαστε με το όνομά μας. Για αυτά που λέμε είμαστε υπεύθυνοι. Αυτά τα άθρα, ποιος τα υπογράφει? Αυτοί που γνωρίζουν ποιο θα είναι το μέλλον. Τώρα, αν υποθέσουμε, γιατί στο παρελθόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έχει απαντήσει στο ερώτημα. Έχει ερωτηθεί αν βλέπετε την συνδιοίκηση αυτή, τη συγχώνευση τέλος πάντων, ή αν δεν τη βλέπετε. Και έχει πει ότι αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπω, αλλά. Που σημαίνει ότι στο μέλλον το βλέπω. Φαντάζομαι εγώ, δεν ξέρω. Αν αυτό το πράγμα συμβεί αυτή τη στιγμή στο Βενιζέλιο και έρχεται σε μια στιγμή που με τους αναισθησιολόγους έχετε ένα μήνα παράταση. Ένα μήνα παράταση. Ως το τέλος του μήνα. Ως το τέλος του μήνα. Τα χειρουργεία λειτουργούν επειδή υπάρχουν αυτοί με το μπλοκάκι. Όταν θα φύγουν, τελειώσαμε. Οι μισές κλινικές είναι στα όρια τους. Δεν μπορείτε να πάρετε άδειες, δεν μπορείτε να πάρετε ρεπό, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι θα συμβεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο? Ακούστε κάτι. Και τι θα συμβεί τελικά στην υγεία του καθενός από εμάς? Όσοι φαντάζονται υπερνοσοκομεία, υπερδιοικήσεις και καρέκλες, οφείλουν να γνωρίζουν ότι η υγεία στην Κρήτη είναι ευαίσθητη και αλληλένδετη. Την ώρα που θα καταρρεύσει το ένα από τα νοσοκομεία, θα είναι ντόμινο. Κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του στο νησί. Λοιπόν, θα πρέπει αυτοί που ουσιαστικά βγάνουν και σχεδιάζουν να δούνε με σοβαρότητα αυτή τη στιγμή το θέμα της υγείας στην Κρήτη. Ο COVID απέδειξε ότι η δημόσια υγεία είναι απαραίτητη ώστε να μην πεθαίνει ο κόσμος στο δρόμο. Έχει δεν έχει λεφτά, διότι όσα λεφτά και να έχεις, όταν δεν θα υπάρχουν κλίνες, δεν θα μπορείς να μπεις. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
Η δημόσια υγεία είναι ένα αγαθό που έχει κερδιθεί με κόπο και δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε ούτε να παίζουμε παιχνίδια πάνω του. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να είμαστε το νοσοκομείο μας να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο όλων. Γιατρών, νοσηλευτών, καθαριστριών, τραπεζοκόμων, παρασκευαστών. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί μέσα ο οποίος να πεις δεν δουλεύει και δουλεύουν οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει μια ειδικότητα η οποία να πεις «Α, αυτοί είναι καλά, δεν χρειάζονται». Στο μεταξύ, κύριε Μενεγάκη, το επόμενο διάστημα θα χάσετε και κόσμο. Ε? Έχετε αυτό το θέμα με το ΣΟΧ, με τα εξάμηνα, τα οχτάμηνα και τις συμβάσεις. Υπάρχει μια παράταση που θα δοθεί πιθανώς μέχρι τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με αυτό που έχει πει ο Υπουργός, αλλά υπάρχει εδώ και χρόνια μια ομοιρία. Σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν δώσει και τη ψυχή τους όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Και ενώ σε εκείνη τη φάση είχε υποθεί υπερμνημονιμοποιήσεων ή και οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η ίδια φροντίδα για το ίδιο προσωπικό που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η καθαριότητα, η φύλαξη, η τραπεζοκόμη είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι μέσα στην ίδια αλυσίδα που είναι και όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Ειδικά όσον αφορά την καθαριότητα, μιλάμε ότι χωρίς αυτούς οι νοσοκομιακές λοιμώξεις θα κάνουν πάρτι. Και ήδη βγαίνουν, υποτίθεται, και που δεν θα έπρεπε κιόλα να βγαίνουν δημοσιεύματα ή μελέτες, για ποιο λόγο αυξάνονται. Αυξάνονται για ποιο λόγο όμως. Το είχαμε πει και στον κύριο Χρυσοχοίδη όταν είχε έρθει. Διότι όταν δεν φροντίζεις τα νοσοκομεία να κρατήσουν τους υπαλλήλους που είναι εκπαιδευμένοι, ότι δεν επιτρέπεις είτε να μονιμοποιηθούν είτε να βγουν καινούργιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που να πάρεις το προσωπικό που χρειάζεσαι για την σωστή καθαριότητα και όχι με εργολάβους, το οποίο το κόστος είναι τριπλάσιο και με προσωπικό το οποίο πολλές φορές δεν έρχεται κιόλα. Δηλαδή από αυτούς που ήδη υπάρχουν για να καλύψουν μερικά κενά, δεν βρίσκουν προσωπικό για να έρθουν. Θα έπρεπε ήδη να έχουν φροντίσει, να έχουν φέρει αντίστοιχο προσωπικό, να έχουν γίνει συμβάσεις ετήσιες, διετής θα έλεγα εγώ, αφού δεν θέλουν μονιμοποιήσεις, που να υπάρχει μια ομαλότητα μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά αυτό πιστεύω. Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Τα μέτωπα είναι πολλά και δεν κλείνουν. Ο Υπουργός Υγείας θα κατέβει εδώ να του τα θέσετε και στους δύο απευθύνεται το ερώτημα. Ακούστε κάτι. Δεν γνωρίζουμε αν. Αν έχετε κάποια ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε αν θα κατέβει ο Υπουργός Υγείας. Όμως αυτά τα δύο θέματα που συζητήσαμε αυτή τη στιγμή μας απασχόλησαν επί το πλήστον στο τελευταίο διοικητικό, όπου ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συναποφασίσαμε την πορεία που θα πάρουμε. Δηλαδή, έχουμε στους δρόμους, θα βγείτε πάλι. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Εμείς, όπως ξέρετε, πάντα λειτουργούμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χαρίζουμε τίποτα. Η αποφάση που πήρε το διοικητικό είναι συνάντηση με τον κύριο Χαλτσιαδάκη, πρώτο βήμα, ώστε να δούμε τις διαθέσεις του και στα δύο αυτά θέματα. Δεύτερο βήμα είναι να έχουμε επαφή με το Υπουργείο το ίδιο, ώστε και από εκεί να πάρουμε δεσμεύσεις ή να μην πάρουμε δεσμεύσεις, ώστε να ξέρουμε αμέσως μετά σε Γενική Συνέλευση τι θα μεταφέρουμε στους συναδέλφους μας, τι θα κάνουμε, και εννοείται ότι δεν αποκλείουμε τίποτα. Θα είστε και την Παρασκευή στη σύσκεψη με τον κύριο Κουτσούμπα? Θα υπάρχει αντιπροσωπεία του σωματείου, θα προσπαθήσουμε να είμαστε, εννοείται. Και όσον αφορά τώρα αυτό που είπε ο Νίκος, πραγματικά, αν ξεκαθαρίσει το τοπίο και δούμε ότι όντως δεν υπάρχει καμία πρόθεση ψυχονεύσεων, όλα καλά. Αλλά θα το παρακολουθούμε πάλι, γιατί δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί στην πορεία κάτι να λοξοδρομήσει. Σε περίπτωση όμως που όντως τα πράγματα είναι αρνητικά για το νοσοκομείο, η συνέχεια θα είναι αρκετά δυναμική, στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Και πιστεύω ότι όσοι θέλουν να καταλάβουν ότι το Βενιζέλιο νοσοκομείο στηρίζει μαζί με το Πανεπιστημιακό σχεδόν το σύνολο της Κρήτης και των γύρω νησιών. Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως το επίπεδο της υγείας είναι υποβαθμισμένο γενικά, αυτή τη στιγμή τα δύο νοσοκομεία καλύπτουν όλα τα κενά.
Και καλύπτουμε εκτός του καλοκαιριού, ακόμη και τώρα, έχουμε διακομιδές από τα γύρω νησιά. Βέβαια. Φανταστείτε τώρα να υποβαθμιστεί το Βενιζέλιο, ένα νοσοκομείο το πανεπιστημιακό θα μπορέσει να αντέξει όλο το βάρος. Όχι βέβαια. Θα καταρρεύσει και αυτό. Νομίζω όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι σαφέστατο. Το θέμα είναι να το καταλάβουν αυτό. Εμείς που είμαστε πάντως που δουλεύουμε στα νοσοκομεία, το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές τις κοινές προσπάθειες όλων των σωματείων, των νοσοκομείων και γενικά των υγειονομικών της Κρήτης, ακριβώς βαδίζοντας αυτό το κομμάτι. Στο να κρατήσουμε ζωντανή την υγεία, τη δημόσια υγεία στην Κρήτη. Και η τοπική κοινωνία πάντως το έχει καταλάβει και αν κρίνουμε και από την μεγαλειώδη πραγματικά πορεία για το Βενιζέλιο στην οποία αναφερθήκατε, νομίζω και η τοπική κοινωνία το έχει καταλάβει. Ας το καταλάβουν και αυτοί που πρέπει και παίρνουν τις αποφάσεις. Τα παπουτσάκια μας να βγάλουμε, γιατί μας βλέπουν να ξαναρχίζουμε από το παγνί αυτή τη φορά να κατεβαίνουμε κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.